I would say yes, we are ready. Like, we are not 100% ready, but I think we just got to take game by game and then we'll get there. Είχαν ένα ατομικό πρόγραμμα που τους στένανε για 2 μήνες και κάνανε και ακολουθούσανε. Mm-hmm. Οι ίδιοι, ειδικά και αυτοί και οι ξένοι, δεν φύγανε, οπότε ήταν εδώ πέρα. Δεν μπορεί να πει ότι είναι όλοι έτοιμοι 100%, αλλά θα δώσουν τον καλύτερο τους εαυτό και θα το κοιτάνε ανά παιχνίδι. Πάντως, κοιτώντας πίσω πώς νιώθει ο Βαγεμπά, βλέποντας τον εαυτό του, ότι βοήθησε μέσα σε όλο αυτό το έργο της ομάδας του και τώρα έχουμε μπροστά μας Ευρώπη, που είναι το δεδομένο, και βεβαίως play-off τα οποία ξεκινούν την επόμενη εβδομάδα. Πώς νιώθει δηλαδή ο ίδιος που συνέβαλε σε όλη αυτή τη μεγάλη προσπάθεια της ομάδας? How do you feel that you actually contributed to get the team to where it is now? Like, we're in the playoffs, like, it's official. Europe is, you know, on the schedule. So how does that make you feel? That we've come like such a long way and that you contributed to that? It's a good feeling. It's like, this is what every footballer is dreaming about. So get to the top, and we are among the top. So that shows that we have been doing something right the whole way, the whole year. And we are proud of ourselves, can I say. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο συνέστημα. Είναι κάθε ποδοσφαιριστή το όνειρό του να μπορεί να πει ότι έφτασε στην κορυφή και εμείς είμαστε στην κορυφή αυτή τη στιγμή. Είναι μόνο υπερηφάνεια. Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ πέρα και θα δούμε πού θα φτάσουμε. Το γεγονός ότι η πίεση πλέον δεν υπάρχει μέσα στις τάξεις της ομάδας θα βοηθήσει για τα play-off, ενδεχομένως να δούμε ένα πιο απελευθερωμένο όφι, μια πιο απελευθερωμένη ομάδα μέσα στο γήπεδο. Τι πιστεύει? Do you think now that the pressure is off? Because originally the pressure was like, okay, we have to get to the playoffs. But now that we're there, do you think that it's going to be more like a freely game, like more open, you know, just go there and do our best? Yeah, I mean, like, we're going to go there and try to do our best. Like, no pressure. No pressure. Like, it haven't been any pressure the whole way either. So now we're among the top six, and that's sure that we have the quality to be there where we are. And I think we're going to play with the freedom we have and with the football we have been playing all year. So I believe that is going to be some fun. Some fun? Yeah. Some fun. Σίγουρα δεν θα το διασκεδάσουν. Όσο αφορά την πίεση, δεν πιστεύω ότι θα υπάρξει πίεση. Και ούτε από τη μεριά του έβλεπε πίεση τόσο πολύ όλο το χρόνο. Απλά, όπως έχουμε ξαναπεί και παλαιότερα, απλά δεν κοιτάγανε τα play-offs, κοιτάγανε το κάθε παιχνίδι όπως τους έρθει. Αυτή τη στιγμή, ναι, θα πάνε, θα δείξουν τον καλύτερο τους εαυτό, θα το διασκεδάσουν, γιατί τα καταφέρανε και μόνο ο χρόνος θα δείξει. Το γεγονός ότι δεν θα υπάρχουν φίλαθλοι κατά το δεύτερο παιχνίδι στο γήπεδο, που ήταν ένας σημαντικός καθοριστικός παράγοντας για την παρουσία όλων των παιχτών, πιστεύει ότι θα επηρεάσει το κλίμα, την ατμόσφαιρα μέσα στο Γεννικουλέα, στο Θεοδόρος Βαρδινογιάννης? On a second note, now we will have the games without the fans. Do you think that will have any effect, you know, on the atmosphere, the game in total? Because the fans did affect us so much and they help. Yeah, definitely. I think it's gonna play a little bit. It's an important part because with the fans we feel very comfortable. But I mean, like, on the pitch, nothing gonna change. It's just around the pitch. So we're gonna go out there and do our job, either with the fans or without the fans. But of course, it's a bonus to have our fans supporting us in the games. Η ατμόσφαιρα σίγουρα θα είναι διαφορετική. Το παιχνίδι θα συνεχίσουμε να κάνουμε αυτό που κάνουμε εμείς στο γήπεδο, αλλά θα είναι πολύ διαφορετικό χωρίς να έχουμε αυτή την ατμόσφαιρα που δημιουργούν οι φίλαθλοι. Είπε πάντως προηγουμένως ότι κατά την περίοδο της καραντίνας έμεινε στην Κρήτη, στο Ηράκλειο. Δεν κατάφερε τελικά να φύγει. Κανείς δεν έφυγε. Κανείς δεν έφυγε, η αλήθεια είναι αυτή. Δεν ξέρω αν τελικά του αρέσει η Κρήτη, του αρέσουν τα δεδομένα στα οποία ζει και λόγω ζωής και λόγω της ομάδας. Γιατί μην ξεχνάμε ότι ο Βαγεμπά είναι ένα πρόσωπο στο οποίο έχει επενδύσει η ομάδα πάρα πολλά για τον ίδιο και για να τον αποκτήσει. Νομίζω είναι και η ακριβότερη μεταγραφή η οποία έχει κάνει τα τελευταία χρόνια όφη, έτσι. So they were saying that, you know, especially now. Αν θα ήθελε να συνεχίσει έτσι και στον όφη να παραμένει. You didn't leave for 2 months, right? Which I explained nobody left. But can you safely say that you enjoy here the living, the lifestyle, seeing yourself like staying here with Offi, especially after what the team went through to, like, you know, put a lot of work to make sure they
they get you on board with the team? Yes, I can see myself being here and being part of the team. Yeah. Ναι, σίγουρα θέλει. Σίγουρα. Ναι, το έχει ξαναπεί κιόλας ότι ειδικά για κάποιον σαν για αυτόν που έρχεται από την Νορβηγία και είναι τελείως διαφορετικό το κλίμα. Το αρέσει πάρα πολύ εδώ πέρα. Και ειδικά στην καραντίνα μένει και κοντά στη θάλασσα. Ναι, το χάρηκε. Το χάρηκε. Μετά και τον τραυματισμό του Μεγιάδο, είδαμε ότι πήρε και περισσότερο χρόνο και ρυθμούς ανέβασε. Ισχύει τελικά ότι οι καλοί χωράνε στην ομάδα και αν βλέπει τον εαυτό του να παίρνει μια πιο μόνιμη θέση μέσα στην ενδεκάδα του Γιώργου Σίμου. After Mellado got injured, you stepped up and you know you were there front and center. Do you see yourself having now going forward more permanent position as part of the team? Definitely. With the, I mean, like it's football. You know, we are all the team. So either I play or somebody else play, it's just part of it. Like I have been out for a few months, so of course I have my ambitions to come back and play. But I think that's going to go like step by step. Προς το παρόν θέλω να είμαι ένα μέρος της ομάδας, πιο μόνιμο, αλλά θέλει υπομονή, ειδικά αφού ήμουν και τραυματίας τόσους μήνες. Είχα τις επιλογές μου αλλά και μου δόθηκε η ευκαιρία, αλλά δυστυχώς οι τραυματισμοί που πέρασα, ναι, μάλιστα, με κρατήσανε πίσω. Πάντως, θέλω να μου σχολιάσει το γεγονός ότι παρά την κρίση γενικότερα, την υγειονομική και οικονομική, έτσι, θέλω να μου σχολιάσει λίγο τη σχέση της διοίκησης και των ποδοσφαιριστών και κατά τη διάρκεια της καραντίνας και τώρα. Βλέπουμε δηλαδή σε άλλους τομείς ότι υπάρχουν προβλήματα, υπάρχει ένα θολοτοπίο. Δεν ξέρω αυτός πώς σχολιάζει την επαφή διοίκησης και παικτών μέσα και σε αυτό το διάστημα, το δύσκολο που έχουν περάσει. During these past 2 months, like with the quarantine, everything has been affected as far as like, and also a big part of it is economically as well. So, what has the relationship been regarding, you know, management and the team as part of that? And I mean, that's pretty intern, like what happens there. Because, but I guess everything's gonna work out like normal. It just takes a little bit time because the whole world is still in shock. Nothing is working normally. But I think like after few months, few weeks, everything's gonna work out normally. Αυτό είναι κυρίως εσωτερικό θέμα που έλεγε. Η επικοινωνία την κρατήσανε για 2 μήνες. Όπως όλος ο κόσμος, αυτό ήταν ένα σοκ που έπαθε η οικονομία, αλλά και εμείς. Και θα το πάμε σταδιακά. Όπως θα περάσει ο καιρός, πιστεύω ότι θα επανέλθουμε και θα είμαστε πάλι στη κανονικότητα. Έχουμε ερώτημα τηλεθεατή. Τι ακριβώς έκανε ο Βαγεμπά κατά την καθημερινότητά του μέσα στο σπίτι, στην καραντίνα? Ασκήσεις, ενδυνάμωσης? There was a question from a fan that was asking, like, what did you do? Like, what was your daily routine during quarantine? I was bored. Nah, I was training and then I was doing a little bit. We're playing video game with friends, Skyping with family and I was reading a little bit just to keep my mind fresh, but most of the time we had a program from the team we followed daily, and yeah, that was it. There was not much to do. It's a lockdown, so everybody's inside. Ήταν λίγο βαρετά. Είχε πολύ χρόνο. Είχε πάρα πολύ χρόνο. Ξέρω ότι του έλειψε πάρα πολύ η οικογένειά του και που δεν μπορούσε να πάει. Είχε το πρόγραμμά του από την ομάδα, λίγο video games με τους φίλους, λίγο Skype. Αλλά σε γενικές γραμμές πέρασε ο καιρός. Και κάτι τελευταίο για να τον αποδεσμεύσω. Πού βλέπει το Νόφι της φετινής σεζόν? Γιατί είναι μεν play-offs έρχονται, πιο απελευθερωμένα θα κατέβουν στο γήπεδο, θα παίξουν την μπάλα που γνωρίζουν. Αλλά πού τον βλέπει το Νόφι ή πού θα ήθελε να δει το Νόφι ακόμα και τα επόμενα χρόνια? How do you see Όφι as a team, you know, with this coming up season ahead or even in the next years ahead? I mean, like, we can be among the top three because we have the quality in the team. And, of course, this is our first year and you see how far we have come and how good we have done. So I believe in the team, I believe in the process, and it's just a matter of time for us to be one of the best team in Greece. Πιστεύω ότι θα μπορούσαμε να είμαστε στις top 3 ομάδες αυτή τη στιγμή. Μέσα σε ένα χρόνο έχετε δει τι έχουμε κάνει και πού έχουμε φτάσει. Πιστεύω στην ομάδα, πιστεύω στο process που έχει, στο project που έχει η ομάδα
Και γιατί όχι, είμαστε μία από, και το έχουμε δείξει, μία από τις top 6 ομάδες αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ, να ευχαριστήσω και τον Βαγιμπά. Thanks a lot, Βαγιμπά. Θέλω να σας ευχαριστήσω και εσάς, κυρία Καραμινά. Καλή δύναμη και καλή συνέχεια να έχετε και καλές επιτυχίες και στον ΣΑΚΟΡ σε προσωπικό επίπεδο. Λοιπόν.